ήρθα να πάρω εδώ πέρα ένα κάτι και κάτι μέσα. Καλησπέρα. Εκπροσωπούμε το Vespa Club του Λεμαϊδας. Ονομάζομαι Χρήστος Μανουέλ Απολινέρος Σερά. Εκλεγμένος πρόεδρος από το 2018, από τη στιγμή που κάναμε επίσημα καταστατικό και μπήκαμε μέσα στο Vespa Club Ελλάς. Είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ο λόγος που κάνουμε όλες αυτές τις διαδρομές είναι να γνωρίζουμε κόσμο, περιοχές και να αναδεικνύουμε τις ομορφιές του κάθε τόπου, τοπικά προϊόντα, γενικά οτιδήποτε. Η αγάπη μας για το δίχρονο είναι κάτι απίστευτο, το αγαπάμε πάρα πολύ, μας ενώνει. Κάθε μήνα πάνω κάτω μαζευόμαστε σε αντίστοιχες περιοχές. Έχουμε και τις πανελλήνιες μας πέρα από αυτό. Το Ευρωδέα Volume, το Ευρωδέα Tour Volume 1 2023 γίνεται πρώτη φορά. Θέλαμε να το κάνουμε και πιο πριν, αλλά λόγω κορονοϊού δεν γινόταν να κάνουμε τέτοιες συγκεντρώσεις. Και φέτος είπαμε να το κάνουμε και η ανταπόκριση ως τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Περιμένουμε 70 με 80 αναβάτες από όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα περιμένουμε κόσμο τα Τρίκαλα, από τη Λάρισα, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βέρεια, από την Κοζάνη, από τα Γιάννενα, Αμίντεο, Φλόρινα, μπορεί να έρθουν και από Χαλκιδική και από Ιγουμενίτσα, αναλόγως. Πού μπορεί να σας βρει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρει και είναι λάτρης? Μέσω των social media έχουμε τη σελίδα μας, η οποία αναγράφονται τα πάντα λεπτομέρειες στο τι είναι ο σύλλογος, φυσικά ξαναλέω μη κερδοσκοπικός σύλλογος. Και εδώ τώρα στην περιοχή μας όλοι γνωριζόμαστε πάνω κάτω, οπότε κάποιος εδώ πέρα που ενδιαφέρεται και θέλει να μπει μέσα στο σύλλογό μας, μας βρίσκει και το κάνουμε. Και μετά μέσω Vespa Club Ελλάς, το οποίο και αυτό έχει τα social media, μπορούν όλοι να, σε κάθε περιοχή, σε γράφονται εκεί πέρα και γίνεται αυτό. Να στείλουμε και ένα μήνυμα για την ασφάλεια στον δρόμο. Η ασφάλεια. Ακολουθούμε πιστά το κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε κάθε συγκέντρωση που κάνουμε. Απαραίτητο είναι ασφάλεια, δίπλωμα, κταίο, αντιανεμικά για τον καιρό, καινούρια λάστιχα. Πάντα έχουμε μαζί μας ένα μπιτονάκι βενζίνη σε περίπτωση που μείνουμε, εργαλεία σε περίπτωση γιατί είναι κάτι πολύ παλιό και είναι λίγο πιο εύθραυστο από κάτι καινούργιας τεχνολογίας. Κράνος, έχουμε φωσφοριζέ πάντα και πάντα τηρούμε τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας κάθε περιοχής. Δεν τρέχουμε και προσέχουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επόμενος στόχος? Επόμενος στόχος είναι σίγουρα τώρα θα καθιερώσουμε κάθε χρονιά να κάνουμε κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που καταφέραμε φέτος με την έγκριση του Vespa Club Ελλάς να μπούμε στο καλεντάριο, να το κάνουμε κάθε χρόνο αυτό το πράγμα. Του χρόνου δεν ξέρουμε σε ποια ημερομηνία θα μας βολέψει, γιατί είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και κοιτάμε να βολεύει τους πάντες για να μην γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Ίδια ημερομηνία για να μπορούν όλοι να πάνε παντού. Έτσι, αυτό. Θα μπορούσε να γίνει και θεσμός. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα γιατί όλα τα άλλα τα κλαμπ, ειδικά και η Κοζάνη που είναι εδώ κοντά μας, κάνει πάρα πολλά χρόνια ένα φανταστικά τριήμερα, το οκτώβριο έγινε και εδώ τον Οκτώβριο, το October Vest, που είχε πάνω από 120-130 συμμετοχές, αν θυμάμαι, στο Βελβεντό. Και ήταν πραγματικά μια ομορφιά. Μας έκανε και φανταστικό καιρό και το διασκεδάσαμε όλοι και ξανά ανταμώσαμε ξανά.